ο Μιχαήλοβιτς που συνεχίζει την προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Πάσα για τον Εφρέμ, με τη μία θα βρει τον Τάμαρη. Παράλληλα, Ντε Βινσέντι, τώρα θα κάνει τον γκολ ο Τόμας Ντε Βινσέντι. Σαφώς γκολ που θα τον βοηθήσει, γιατί είχε συμμετοχή σε αρκετές προσπάθειες επιθετικές στο πρώτο ημίχρονο. Δεν βρήκε στόχο, τα καταφέρνει τώρα στην πρώτη του επιθετική προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ. Πετυχαίνει το 3-0 και πλέον τα πράγματα απλοποιούνται στον μέγιστο βαθμό. Ενώ έχουμε και τραυματισμό από παίκτη εκεί της Ένωσης στην φάση, προσπαθώντας να αποσοβήσει τον κολ. Ξανά εδώ Μιχαήλοβιτς, Εφρέμ με τη μία, η μπάλα πάει στον Τάμαρη, παράλληλη παλιά, έρχεται ο Ντε Βινσέντι, προλαβαίνει, παίρνει καλύτερη θέση και από κοντά νικάει τον Κλέιμαν. Εδώ στο πλασέ, ο Κουμί εκεί που προσπάθησε να τον προλάβει, είναι ο παίκτης που τραυματίστηκε. Μένοντας πίσω ωστόσο, πήρε καλύτερη θέση ο Ντε Βινσέντι και από κοντά νίκησε τον Κλέιμαν για το 3-0.